Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνατε κλικ στο σημερινό βίντεο. Αν τα λέμε για πρώτη φορά, εγώ είμαι η Νάγια. Εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα θα μιλήσουμε για το απόλυτο προϊόν μακιγιάζ, το πιο αγαπημένο μου προϊόν μακιγιάζ, το ένα και μοναδικό που δεν αποχωρίζομαι ποτέ και χωρίς το οποίο δεν βγαίνω από το σπίτι. Ακόμα και τώρα που φοράμε μάσκα, μπορεί να μην μακιγερεστώ καθόλου, αλλά μάσκαρα στις βλεφαρίδες μου θα βάλω. Θεωρώ ότι είναι το α και το ω σε ένα μακιγιάζ. Είναι αυτό που τονίζει το βλέμμα, είτε είστε αμακιγιάριστες ή πολύ ελαφρά μακιγιαρισμένες, είναι αυτό όμως που θα ολοκληρώσει και ένα καταπληκτικό μακιγιάζ που μπορεί να έχετε κάνει στο υπόλοιπο πρόσωπο και θα είναι ημιτελές χωρίς μάσκαρα. Δεν θα πω πάρα πολλά, θα σας θυμίσω μόνο ότι αν δεν έχετε γραφτεί στο κανάλι θα πρέπει να το κάνετε τώρα, θέλω να το κάνετε τώρα μάλλον, δεν πρέπει να κάνετε τίποτα αν δεν το θέλετε κι εσείς, απλά με βοηθάει πάρα πολύ και θα χαρώ να κάνετε subscribe, να κάνετε εγγραφή, γιατί μεγαλώνει εδώ η παρέα. Θα ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι εγώ εδώ μπροστά μου έχω 15 μάσκαρα, τις οποίες θα προσπαθήσω να σας δείξω και πώς εφαρμόζονται και τι αποτέλεσμα έχουν στις βλεφαρίδες. Αυτό θα το κάνω αφού ολοκληρώσω αυτό το γύρισμα, γιατί δεν ήθελα να καταστρέψω το μακιγιάζ μου. Μετά όμως θα μπω στη διαδικασία, θα ξεβάφω τις βλεφαρίδες και θα σας δείχνω από πολύ κοντά την εφαρμογή, την οποία θα συμπεριλάβω σε κλιπάκια κατά τη διάρκεια του βίντεο. Επίσης, έχω αφήσει 2-3 μάσκαρα από τη συλλογή μου στην άκρη, γιατί δεν με έχουν ικανοποιήσει, δεν υπάρχει λόγος να μιλήσουμε για μάσκαρα οι οποίες δεν μου αρέσουν. Τέλος, να πω ότι εγώ λέω η μάσκαρα, το λέω στο θηλυκό, ενώ πολλοί το λένε το μάσκαρα. Δεν θα τσακωθούμε όμως εκεί, γιατί δεν είναι και αυτή η ουσία του σημερινού βίντεο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την Monsieur Big της Lancôme. Είναι η μάσκαρα που φοράω σήμερα στις βλεφαρίδες μου. Έχω κάνει 2 στρώσεις, συνήθως 2 κάνω, δεν επιμένω περισσότερο. Είναι μια μάσκαρα την οποία εγώ αγαπώ πολύ. Θα την ανοίξω να σας δείξω και το βρουτσάκι της και την είχα αγοράσει όταν είχε πρώτο κυκλοφορήσει και έκτοτε επειδή μεσολάβησαν διάφορες νέες κυκλοφορίες από μάσκαρα λίγο κάπως την ξέχασα, αλλά επέστρεψα σε αυτήν και την ξαναγόρασα και δεν το μετάνιωσα καθόλου γιατί μου αρέσει αυτό το αποτέλεσμα που δίνει, βρίσκω ότι πετυχαίνει και πολύ καλό διαχωρισμό χωρίς να κολλάει τις βλεφαρίδες μεταξύ τους και μου κρατάει και την καμπυλότητα και έχει διάρκεια και δεν μου μεταφέρεται πάνω ή κάτω από το μάτι. Πάμε στη νέα μάσκαρα της Lancôme, το βουρτσάκι εδώ διαφέρει πολύ, λέγεται Lash Idol και θα σας το δείξω και αυτό αμέσως τώρα γιατί νομίζω ότι το βουρτσάκι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι και τι σε βολεύει τρίχινο, σε βολεύει λαστιχένιο, σε βολεύει αυτό εδώ το σχήμα. Λοιπόν, αυτό εδώ το σχήμα εγώ όταν το είδα στην αρχή είπα ότι τι ωραίο που είναι που μπορείς να βάζεις έτσι μάσκαρα και να αγκαλιάζει τις βλεφαρίδες. Ωστόσο βλέπω πάρα πολλά βιντεάκια να κυκλοφορούν εκεί έξω που βάζουν έτσι μάσκαρα, ανάποδα και δεν ξέρω τελικά ποιος είναι ο σωστός τρόπος. Πάντως είναι μια πολύ καλή επιλογή αν δεν θέλετε το τόσο έντονο αποτέλεσμα της Monsieur Big θα έλεγα. Νομίζω ότι είναι για εσάς που έχετε και πιο λεπτές βλεφαρίδες και θέλετε κάτι πιο ανάλαφρο. Όχι ότι δεν είναι εντυπωσιακό, θα το δείτε άλλωστε και στην πράξη, αλλά είναι πιο ανάλαφρο από τη Monsieur Big αν μπορούσα να συγκρίνω αυτές τις δύο. Πάμε σε μια αδιάβροχη μάσκαρα που εμένα δεν μου τρέχει ποτέ, με έχει ικανοποιήσει πάρα πολύ, την έχω δοκιμάσει σε καλοκαιρινές διακοπές, μπεσβιές μέσα από τη θάλασσα, όλη μέρα στα μάτια, δεν κουνιέται και είναι η No Smudge Waterproof μάσκαρα από Bobbi Brown. Πραγματικά, βλέπετε ότι η συσκευασία είναι μικρή, ήθελα να αναφερθώ σε αυτό, έχει όμως την ίδια ποσότητα που θα βρείτε και σε άλλες μάσκαρα και είναι και καλύτερο που έχει μικρότερη συσκευασία γιατί δεν επιτρέπει στον αέρα να έχει πολύ χώρο και να ξεράνει το προϊόν. Αυτό σημαίνει ότι σας διαρκεί και ακόμα περισσότερο. Εξαιρετικό βουρτσάκι, είναι πολύ κλασικό βουρτσάκι θα έλεγα, μια μάσκαρα που δεν θα σου δώσει το τρελό εντυπωσιακό αποτέλεσμα, θα κρατήσει όμως την καμπυλότητα στη βλεφαρίδα και για εσάς που έχετε πιο flat δηλαδή βλεφαρίδες πιστεύω ότι θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε αυτή την κούρμπα και κυρίως σας λέω εγώ την προτιμώ για την αδιάβροχη ιδιότητά της και για το πολύ ωραίο μαύρο χρώμα που δίνει στις βλεφαρίδες μου. Πάμε σε πιο οικονομικές, νομίζω ότι η πιο αγαπημένη μου από όλες είναι η Lash Princess από την Essence. Παιδιά, αυτή είναι η πράσινη, όπως βλέπετε, είναι η False Lash Effect μασκάρα. Όσες φορές την έχω φορέσει, πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Είναι τώρα λίγο στα τελειώματά της η συγκεκριμένη. Το βουρτσάκι είναι αυτό και αυτό
χωρίς να έχει κάτι πολύ πολύ εντυπωσιακό. Δεν ξέρω, η φόρμουλα είναι καταπληκτική, δίνει τέλειο διαχωρισμό και τέλειο όγκο, δηλαδή την έχω βάλει και σε βραδινά μακιγιάζ και το αποτέλεσμα μου είχε αρέσει πάρα πάρα πολύ και είναι μια μάσκαρα που σίγουρα θα ξανααγοράσω. Εν τω μεταξύ, εγώ σας λέω για τις δικές μου αγαπημένες, θέλω να μου πείτε και για αυτές που έχω στη συλλογή μου γενικότερα, θέλω να μου πείτε και για τις δικές σας αγαπημένες σας σχόλια, έτσι, εννοείται αυτό, ισχύει πάντα, είτε είναι οικονομικές, είτε είναι high-end. Πάμε στην On The Rise Volume Lift Scara από την NYX. Λοιπόν, αυτή μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι, να ανοίξω να δείτε και αυτό το βρουτσάκι. Είναι εντελώς λαστιχένιο και τα δοντάκια του είναι πάρα πάρα πολύ αραιά. Πράγμα που σημαίνει ότι ο διαχωρισμός είναι απόλυτος. Έτσι εδώ αποκλείεται να σας κολλήσει τις βλυφαρίδες μεταξύ τους η συγκεκριμένη μάσκαρα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση. Ωραίο αποτέλεσμα, δυνατό για οικονομική μάσκαρα. Αυτή που δεν μου αρέσει ιδιαίτερα, δεν την προτιμώ πολύ, είναι η Worth the Hype της NYX. Την έχω ωστόσο στη συλλογή μου. Δεν θα σας την πρότεινα σε κανένα άλλο χρώμα εκτός από το μαύρο. Το βρουτσάκι εδώ είναι το κλασικό το τρίχινο που εγώ δεν πολύ συμπαθώ, να πω την αλήθεια. Και βρίσκω ότι δίνει απλά ένα φυσικό, χαλαρό αποτέλεσμα. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, δεν με έχει ενθουσιάσει δηλαδή, γι' αυτό δεν την πολύ προτιμώ. Πάμε στην Bad Gal Bang από την Benefit. Λοιπόν, η συγκεκριμένη έχει λαστιχένιο βουρτσάκι, το οποίο μου αρέσει πάρα πάρα πολύ, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ λεπτό και αυτό δίνει φανταστικό διαχωρισμό στις βλυφαρίδες, δεν τις κολλάει, αλλά βρίσκω ότι δεν μου δίνει το όσο εντυπωσιακό αποτέλεσμα μου αρέσει εμένα τέλος πάντων στις πάνω, γι' αυτό την χρησιμοποιώ στις κάτω, δίνει πολύ πολύ ωραίο διαχωρισμό και δεν τρέχει επίσης, μπορείς να την εμπιστευθείς ότι θα δουλεύει όλη μέρα και την προτιμώ για τις κάτω ακριβώς επειδή το βουρτσάκι είναι τόσο πολύ λεπτό, γιατί καμιά φορά να αν προσπαθήσετε ας πούμε για παράδειγμα με αυτό να συγκρίνουμε τα δύο, να χρωματίσετε τις κάτω σας βλεφαρίδες, βλέπετε τη διαφορά. Είναι πιο πιθανό να λερωθείτε, εμένα μου συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, πάρα πολλές φορές. Οπότε για να μην το ρισκάρω, έχω και αυτή εδώ και κάνω τη δουλίτσα μου. Στη συνέχεια πάμε να μιλήσουμε για μία μάσκαρα η οποία ταιριάζει σε εσάς που θέλετε το απόλυτα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Δεν σας νοιάζει να είναι και λίγο κολλημένες μεταξύ τους οι βλυφαρίδες. Θέλετε αυτό να φαίνεται ρε παιδί μου ότι έχετε βάλει μάσκαρα, ότι έχετε μακιγιαριστεί, δεν σας νοιάζει. Εγώ είμαι έτσι πάρα πολλές φορές, δεν την προτιμώ για πρωί η αλήθεια είναι, μου φαίνεται λίγο βαριά. Είναι η NARS Climax Extreme, το βουρτσάκι αυτό είναι διαστημικό, είναι υπερτέλειο, δεν υπάρχει, δείτε εδώ πάχος. Και η φόρμουλα είναι επίσης πάρα πάρα πολύ ωραία παιδιά, δεν ξέρω, κάτι μαγικό έχει αυτή η μάσκαρα. Δεν την προτείνω βέβαια όπως είπα και νωρίτερα για άλλες μάσκαρα σε λεπτές βλεφαρίδες, νομίζω θα σας πέσει πάρα πολύ βαριά. Η Climax Sketty από NARS θεωρώ ότι είναι μια ok μάσκαρα. Ίσως και λεπτές βλεφαρίδες θα τέριαζε περισσότερο. Δεν είναι όμως κάτι το ιδιαίτερο, δεν είναι αυτό το wow ας πούμε. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο που πήρα την μικρή συσκευασία και δεν έχω την μεγάλη, γιατί καμιά φορά μπορεί και η ποιότητα να διαφέρει. Αλλά okay, είναι μια okay μάσκαρα, αξιοπρεπής θα έλεγα. Απλά δεν τρελάθηκα. Με αυτή που τρελάθηκα ήταν η At Last από Marc Jacobs. Μου άρεσε πολύ αυτή η μάσκαρα. Αυτή λοιπόν μπορείς να τη χτίσεις, έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Βλέπετε το βουρτσάκι δεν είναι ούτε πολύ παχύ ούτε πολύ λεπτό. Είναι βασικά λεπταίνει προς την κορυφή, είναι κάπως κονικό. Και ανάλογα με το πόσο θα επιμείνεις και το πόσες στρώσεις θα κάνεις, σου δίνει και το αντίστοιχο αποτέλεσμα χωρίς να φαίνεται πολύ βαριά. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα και αυτό το προσώνει και μου αρέσει πολύ. Η άλλη μάσκαρα του Marc Jacobs, η Velvet Noir Major Volume, θεωρώ ότι δίνει volume. Αυτό το βρουσάκι επίσης είναι ιδιαίτερο και πιο διαφορετικό από αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής, αν θυμάμαι καλά. Έχει πάχος πάνω και κάτω και στη μέση κάνει μία κούρμπα και αγκαλιάζει πάρα πολύ τη βλεφαρίδα με αποτέλεσμα να δίνει πάρα πολύ ωραίο και εντυπωσιακό όγκο στις βλεφαρίδες σας, χωρίς όμως να τις κάνει να φαίνονται πολύ βαριές όπως
Climax Extreme, για παράδειγμα, που σας έδειξα πριν. Ελπίζω να σας βοηθάνε αυτά που σας λέω, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν δεν δοκιμάσεις τη μάσκαρα στις δικές σου βλεφαρίδες για να έχεις προσωπική άποψη, είναι λίγο δύσκολο κάποιος να προσπαθήσει να σου μεταφέρει το αποτέλεσμα που δίνει κάθε μία. Αλλά ελπίζω ότι κάπως σας βοηθάω να αποφασίσετε ποια θα σας ταιριάζει περισσότερο. Έχω εδώ μία από την Ερεντουέ 3-Step All-in-One μασκάρα. Θέλω να πω ότι είναι μία OK μάσκαρα. Δεν μου αρέσει εμένα ιδιαίτερα το βουρτσάκι της, είναι τίμιο όμως. Τη βάζεις το πρωί, φεύγεις κάνεις τη ζουλίτσα σου και είναι ok. Απλά δεν με έχει τρελάνει. Αυτή που παραδέχομαι είναι η Excess 3D Waterproof μασκάρα από την Ερεντουέ. Αυτή, ναι, μου άρεσε. Λοιπόν, δείτε εδώ, λαστιχένιο. Μοιάζει πάρα πολύ με τις Benefit. Μισό λεπτάκι να το ανοίξω, να το δούμε συγκριτικά και δίπλα-δίπλα. Είναι πιο μακρύ λοιπόν το Benefit, κοίτα να δεις, αλλά είναι και τα δύο λαστιχένια. Εμένα μου αρέσουν τα λαστιχένια βουρτσάκια. Αυτή θα έλεγα ότι είναι ιδανική, λοιπόν, όπως και η Benefit για τις κάτω σας βλεφαρίδες. Αυτή είναι η Ερεντουέ, αυτή είναι η Benefit. Και φυσικά δεν θα σας λερώνει, γιατί δεν τρέχει με τίποτα, είναι και αδιάβροχη. Και είναι μια πάρα πολύ καλή οικονομικότερη πρόταση. Η Volcanic Minerals Mascara Extreme Volume από τον Κορέ. Μπορώ να πω ότι Extreme Volume εμένα δεν μου δίνει. Την έχω στη μόβ απόχρωση, την οποία την είχα βάλει μια μέρα και δεν είναι αυτό το μόβ το πάρα πολύ έντονο. Δεν έμεινα πολύ ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα. Τη βάζω εδώ μόνο και μόνο για να δείτε πώς βγαίνει το χρώμα. Δεν είναι αυτό το σκούρο το μόβ, είναι αυτό το κάπως λιλά. Και φαίνεται μόνο αν είστε στον ήλιο, δηλαδή δεν ξέρω και τώρα στο κλιπάκι που θα σας βάλω από την εφαρμογή της αν θα καταφέρετε να δείτε ότι βάζω μοβ μάσκαρα. Δεν μπορώ να πω ότι μου δίνει φοβερό όγκο, αλλά και αυτή είναι μία OK μάσκαρα από αυτές που δεν είναι πάρα πολύ ακριβές. Και τέλος θέλω να κλείσουμε με την μάσκαρα αυτή από Honest Beauty. Τη βρίσκεται στο Cult Beauty τη συγκεκριμένη. Και έχει Lash Primer από τη μία πλευρά και μάσκαρα από την άλλη. Λοιπόν, σε συνδυασμό αυτά τα δύο δίνουν ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Δίνουν αυτό το αποτέλεσμα το καθαρό, το πρωινό. Που έχεις βάλει κάτι στις βλεφαρίδες σου, φαίνεται ότι έχουν ένα πολύ ωραίο διαχωρισμό, δεν κολλάνε μεταξύ τους, αλλά δεν είναι αυτό το πολύ έντονο που θες για βράδυ, δηλαδή όσο και να τη χτίσεις για βράδυ δεν είναι. Θα σας δείξω και την πλευρά του primer, είναι αυτό εδώ το βουρτσάκι. Και αυτή είναι η πλευρά της μάσκαρα, είναι λαστιχένιο, είναι λεπτούλι, είναι από αυτά που μου αρέσουν. Γενικώς να ξέρετε όλα αυτά τα λαστιχένια, τα πιο λεπτά, δίνουν πολύ ωραίο διαχωρισμό στη βλεφαρίδα. Αυτά για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε και το σημερινό βίντεο και να το απολαύσατε. Περιμένω όπως πάντα τα like σας, τα σχόλιά σας και να το μοιραστείτε και με τους φίλους σας, γιατί sharing is caring και είμαι σίγουρη ότι όλοι ψάχνουμε και αναζητάμε την τέλεια μάσκαρα στη ζωή μας. Να περνάτε καλά, να προσέχετε, υπομονή κάντε λίγο ακόμα και θα τελειώσουν τα βασανά μας. Ξέρω ότι έχουμε κουραστεί όλοι. Την επόμενη εβδομάδα σκοπεύω να σας φιλμάρω κάθε μέρα ένα απόσπασμα από την ημέρα μου, όπου θα φοράω ένα συγκεκριμένο μακιγιάζ, διαφορετικό foundation κάθε μέρα, και μετά θα σας δείχνω και πόσο κράτησε ή δεν κράτησε, πώς ανταποκρίθηκε φορώντας και βάζοντας, βγάζοντας μάλλον τη μάσκα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε αυτό για 5 μέρες νομίζω θα το κάνω, με 5 διαφορετικά foundations, να δούμε ποιο κρατάει καλύτερα τελικά, γιατί και εγώ δεν έχω αποφασίσει, να σας πω την αλήθεια. Πείτε μου αν θέλετε να δείτε και κάτι άλλο σε αυτό εδώ το κανάλι, αν θέλετε να δείτε και τι τρώω σε μια εβδομάδα για παράδειγμα, δεν ξέρω, θα ήταν καλή ιδέα να σας το έδειχνα ή σε μια μέρα ίσως. Μάλλον το μια εβδομάδα θα βγει λίγο μεγάλο, Θα δούμε. Λοιπόν, εγώ ιδέες θέλω. Έχω πάρα πολύ όρεξη να κάνω περισσότερα βίντεο για σας. Σας φιλώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και θα σας δώσω το επόμενο. Μουα! Bye bye!